Ένας άνετος, έξι στριμωγμένοι. Σήμερα θα μαγειρέψετε ανά δύο σε μία κουζίνα. Εκτός από το Δημήτρη που θα έχει το προνόμιο να μαγειρέψει μόνος του με την ησυχία του. Αχίμωνα. Στη διάθεσή σας θα έχετε όλα τα σκεύη, τις εστίες και τους πάγκους που έχετε κάθε μέρα. Αλλά θα πρέπει να τα μοιραστείτε με τον διπλανό σας. Σαν να κοιμάσαι πρώτη φορά σε διπλό κρεβάτι μόνος σου. Παιδιά. Πώς και δεν πήρες μπατζάρι. Δεν είχε. Λέβης, Πορφύρης, ελάτε από εδώ. Τέλος. Ένα τεστ δημιουργικότητας με πολύ τράφικ. Γιωργάρα, είσαι αδερφός. Ο ψηλός δίπλος σε βοηθάει καθόλου ή όχι? Πρέπει να είμαστε ο πιο ήσυχος πάγκος. Γιατί ένας εμάγειρος πρέπει να συνεργάζει κιόλας, να ξέρεις. Πόση ώρα έχουμε? 3 λεπτά ακόμα. Όχι. Wait. Η αποτυχία στέλνει 3 σε διαδικασία αποχώρησης. Όπως βλέπετε, οι δοκιμασίες στο MasterChef περιπλέκονται. Ήθελα να δω κάτι παραπάνω στη φάση που βρισκόμαστε. Δεν αναδεικνύεται το βασικό υλικό. Ένα decent μαγειρεμένο φαγητό, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Λείπει το αλάτι. Η ασυλία στέλνει έναν στην τελική εξάδα. Έχεις κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ένας θα πάρει το ειστήριο για την τελική εξάδα του MasterChef. MasterChef. Απόψε στις 9 στο Star.